Να καλησπερίσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Λευτέρη Ευγενάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους θεατές σας. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Ο γραμματέας λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί μας, γιατί μεταξύ άλλων φυσικά έχουμε και την κάθοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί και νομίζω ότι είστε στις προετοιμασίες, πυρετώδεις προετοιμασίες θα έλεγα. Τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ από μια, θα λέγα, συγκλονιστική ανοιχτή ομιλία στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Κόσμος πολλής, ένα κλίμα που πραγματικά θύμιζε εκλογές των παλαιών εποχών, πολύ δυναμική, με πολύ ένταση, πολύ πάθος, ωραίες συγκινητικές στιγμές. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε και το απόγευμα της Κυριακής, όπου στις 7.30 ώρα, στις 8 η ώρα, στο νετικό λιμάνι των Χανίων, θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό λοιπόν και καλούμε όλους τους πολίτες που νιώθουν πιο κοντά σε αυτά που διαχρονικά η Κρήτη πίστευε, δηλαδή φιλελευθερισμός, αλλά και κεντρώες μετριοπαθείς θέσεις και απόψεις που εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να είναι εκεί. Τους καλούμε να δηλώσουν το παρόν, να δηλώσουν τη στήριξη σε ένα πολιτικό που αγαπά την Κρήτη, σέβεται την Κρήτη, ξεκινά από την Κρήτη και περιμένει πολλά η Κρήτη από αυτόν. Περιμένουμε όλοι πολλά από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και χαίρομαι ειλικρινά που είμαι ένας από τους στενούς του συνεργάτες και χαίρομαι που θα μου δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούμε και μετά, αφού με το καλό να λάβει τη διακυβέρνηση του τόπου, με την έγκριση και φυσικά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Και θα δουλέψουμε μαζί, να κάνουμε, μαζί και με τους άλλους συναδέλφους, και τους σημερινούς, αλλά και αυτούς που θα εκλεγούν, για να κάνουμε και να καλύψουμε το κενό που για χρόνια έχει αφήσει. Έχουν αφήσει οι κυβερνήσεις, οι πράσινες, οι κόκκινες, αλλά και οι μπλε. Επιλέχτηκαν στοχευμένα τα Χανιά και το ρωτάω αυτό. Ναι, έχει ένα συμβολισμό, ξέρετε. Όχι μόνο επειδή είναι ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Μητσοτάκη, αλλά γιατί και από εκεί πριν από λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια άλλη ομιλία. Το δεύτερο δεν ισχύει. Το πρώτο ισχύει. Το δεύτερο δεν ισχύει. Άλλωστε να σας πω και κάτι. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει το παρόν τα 3,5 χρόνια που είναι στο τιμόνι του κόμματος αρκετές φορές. Τόσο στην Κρήτη, στη Σιτία, η Ιεράπετρα, η Ιωνικόλα, Οροπέδιο, Ρεθεμνιώτικα, Μιλόποταμο, Μεσαρά, στις εκδηλώσεις της Νόδη και στα Χανιά. Ωστόσο όμως, επειδή στο σχεδιασμό το οποίο κάναμε ενώπιση των ευρωεκλογών, σχεδιάζαμε μία κεντρική ομιλία στην Κρήτη. Και για λόγους πραγματικά και συναισθηματικούς αλλά και συμβολικούς. Επελέγει μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων τα Χανιά, το ενετικό λιμάνι. Είναι μια κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και για τον ίδιο. Όποτε έρθει στην Κρήτη, νιώθει καλά, παίρνει ενέργεια πολύ. Και βέβαια να πω το εξής, ότι θα φτάσει το Σάββατο το πρωί. Να δούμε έτσι και λίγο το πρόγραμμα του στο Ηράκλειο και θα φτάσει το Σάββατο το πρωί, όπου θα κάνει μικρές δράσεις εδώ στο Ηράκλειο, μικρής έντασης δηλαδή, μιας και θέλουμε να επικεντρωθεί όλο το βάρος και όλα τα φώτα της δημοσιότητας στην κεντρική μας ομιλία την Κυριακή το απόγευμα. Θα προχωρήσουμε στην Αγία Γαλήνη, όπου δεν έχει ψηφθεί ακόμα αυτή τη γωνιά της Κρήτης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θα κάνουμε μια στάση στο Σπύλι, στο Ρέθυμνο, και θα καταλήξουμε στην Ασυγωνιά, σε ένα μέρος που ιδιαίτερος αγαπούσε και μνημονεύει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον μνημονεύει ακόμα και σήμερα, και που ιδιαίτερος πολύ έχει έτσι αγκαλιάσει και έχει στηρίξει τόσο την Ντόρα Μπακογιάννη την προηγούμενη περίοδο, που είχε και εκείνη κάνει προσπάθεια της διεκδικής στην αρχή του κόμματος, αλλά και μετέπειτα, αλλά βεβαίως έχει σταθεί και στέκεται όλο αυτό το χωριό με μια ιδιαίτερη αγάπη στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε θα καταλήξει εκεί το Σάββατο βράδυ και θα κλείσει το διήμερο του Προέδρου μας στην Κρήτη με μια κεντρική ομιλία στο νετικό λιμάνι στα Χανιά. Γίνεται αυτή η περιοδία λοιπόν με αφορμή και τις ευρωεκλογές, και αυτοδιοικητικές. Και αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ευρωεκλογές και στο μήνυμα που θα στείλουν. Και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προσέξτε, τώρα με τζιγκλάτε. Εμείς, για μας είναι κάλπες. Και όπου είναι κάλπη, δίνουμε μάχη. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι στις περιφερειακές εκλογές έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση. Και μας κάνει εντύπωση ο κρατεός, κατά τα άλλα, κύριος Τσίπρας, πώς οποτεδήποτε έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα και μιλάει συχνά το τελευταίο διάστημα εν ώψη εκλογών, δεν έχει βγάλει κουβέντα κιχ για τις περιφερειακές εκλογές. Ούτε για τις δημοτικές εκλογές. Και δικαίως δεν έχει βγάλει κιχ, διότι ξέρετε, πρώτον, δεν πρόκειται να πάρει ούτε μία περιφέρεια στέλεχος μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κανένας περιφερειάρχης της χώρας μας από τους 13 δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και η πλειονότητα αυτών θα προέρχονται από την πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Πάμε τώρα στους Δήμους. Εκείνο το απόλυτο βατερλό. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα πρώτα για τις περιφέρειες mm-hmm. και μετά να πάμε στους Δήμους, κυρία Βγενάκη. Λέτε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για τις εκλογές, δεν μιλάει για τις αυτοδιοικητικές, δεν μιλάει λοιπόν για τις περιφερειακές εκλογές. Θέλω να δώσω και ένα νούμερο, θέλω να δώσω, γιατί είστε δικαιοδοξία. Να ολοκληρώσω το ερώτημα και μου λέτε. Λοιπόν, στην Κρήτη η Νέα Δημοκρατία στηρίζει ξεκάθαρα τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Απολύτως ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα λοιπόν είναι μια στήριξη προς το πρόσωπο του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Ο κύριος Αρναουτάκης φέρεται ένα χέρι λοιπόν και τη στήριξη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έρθει δεύτερος ο κύριος Μαρκογιαννάκης, θα θεωρήσετε ότι έχετε χάσει την Κρήτη? Προσέξτε, εμείς δίνουμε τη μάχη μας και στηρίζουμε πρόσωπα, όπως έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπου την επόμενη μέρα θα μιλούν την ίδια γλώσσα και θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα η συνεργασία για να παραχθεί δουλειά και έργο σημαντικό για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Σε αυτή τη λογική, προσανατολίζουμε τις δυνάμεις μας και καλούμε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τις επιλογές του κόμματος. Και στην Κρήτη, η επιλογή του κόμματος είναι ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες, μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή εν δυνάμει ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα κάνουν άλλη επιλογή. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τη γνώμη μας καθαρά, δυνατά και κρυστάλλινα. Και να συνεργαστούμε βεβαίως με οποιοδήποτε εκλέξουν τελικά οι τοπικές κοινωνίες. Αλλά όμως έχουμε και την υποχρέωση να βάλουμε τα κριτήρια, να δημοσιοποιήσουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και όλοι όσοι συνεργαστήκαμε για αυτό το θέμα, ότι αυτή είναι η επιλογή μας, τη στηρίζουμε, δουλεύουμε για αυτήν δημοκρατικά, πολιτισμένα, χωρίς ακρότητες και θα δώσουμε τη μάχη μας. Και είμαι βέβαιος και κάνω αυτή την πρόβλεψη, την ανέφερα και λίγο πριν, ότι καμία εκ των 13 περιφερειών της χώρας δεν θα ηγείται την επόμενη περίοδο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για τους Δήμους. Εδώ είναι το απόλυτο βατερλό για το ΣΥΡΙΖΑ. 332 Δήμοι σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων σε 72 δεν έχει καν υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Καν. Και από αυτούς που ανακοίνωσε πριν τρεις ημέρες, πρώτον διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συνοηθεί με τους ίδιους υποψηφίους. Ότι θα τους στηρίξει. Διότι πολλοί εξεπλάησαν. Και ακολούθησε ένα ντόμινο ανακοινώσεων που πραγματικά άδειασαν το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς που είχαν τη φαϊνή ιδέα να ανακοινώσουν στήριξη ή χρήσματα σε κάποιους Δήμους, σε κάποιους υποψήφιους, χωρίς να τους ρωτήσουν. Κορυφαίο δε είναι πέρα από τους τοπικούς υποψηφίους δημάρχους, οι οποίοι έβγαλαν τις ανακοινώσεις τους και ξεκαθάρισαν τη θέση τους ότι δεν έχουν καμία σχέση κομματική με το ΣΥΡΙΖΑ, απέναντίας απέναντι σε όλους τους πολίτες. Μια χαρά. Αλλά 38 παραδείγματα ήταν ο κύριος Καραμέρος, με συγχωρείτε, ναι, αντιπεριφερειάρχης της Γεραζούρου, ποιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνει δηλαδή, ο οποίος είπε απεταξάμιν, μακριά από μένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Ή ο κύριος Ιωακιμίδης, δήμαρχος μεν, αλλά και πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής, όπου και εκείνος έσπευσε να ανακοινώσει την ανεξάρτητη κάθοδό του στις εκλογές αυτοδικίας και καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλοι 52-53. Δηλαδή στην ουσία, 72, σε 72 δήμους δεν έχει καν υποψήφιο. 53-54 μέχρι σήμερα το μεσημέρι είχαν πει μακριά από μένα η όποια στήριξη, η όποια σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στην ουσία, δηλαδή, στο 1 τρίτο των Δήμων της χώρας, στο 1 τρίτο και μόνο των Δήμων της χώρας, έχει εντοπίσει κάποιον που σιωπηλά, προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει μια σχέση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτοδικές εκλογές πάει άπατος. Ξεκινά με 2 γκολ από τα αποδυτήρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να ολοκληρώσω και την ερώτηση την οποία ήθελα να σας κάνω πριν από λίγο, ότι έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι ευρωεκλογές αυτές θα είναι ένα μήνυμα προς τον κύριο Τσίπρα? Σίγουρα δεν είναι δημοψήφισμα, όπως θέλει να καταγραφεί ο κύριος Τσίπρας. Είναι η αποτύπωση των επιλογών του ελληνικού λαού. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία που τη σεβόμαστε απολύτως και που θα αποτυπώσει την απόρριψη του ελληνικού λαού στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα και στην πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ή στην έγκριση, που αυτό εμείς το βλέπουμε πολύ, πολύ συστηματικά πλέον και πιο έντονα, στην έγκριση του προγράμματος και των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να οδηγήσει εσωτερικές εξελίξεις. Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει εσωτερικές εξελίξεις. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε, κ. Σφαγιανάκη, να θυμίσω ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς και που ήταν αρχηγός αντιπολιτεύσεως ο κύριος Τσίπρας, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές έσπευσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έβγαλε ανακοινώσεις, υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να το πείτε οποιοδήποτε, και είπε: μην τολμήσει ο κύριος Σαμαράς να πάρει αποφάσεις και να ψηφίσει μέτρα, διότι από σήμερα και μετά δεν νομοποιείται. Να πάμε τώρα σε εθνικές εκλογές, είχε πει ο κύριος Τσίπρας τότε. Όμως, τότε. Σας λέω, είχε πει τότε. Mm-hmm. Άρα σήμερα, αν θέλει να είναι έστω ένα έχνος αξιόπιστος, να υπάρχει ένα έχνος αξιοπιστίας πάνω του, δεν πρέπει να ακολουθεί σε αυτά τα οποία ίδιος έλεγε, αυτά τα ίδιος απαιτούσε. Λέμε λοιπόν ότι για μας οι ευρωεκλογές δεν είναι μια χαλαρή ψήφο. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε
κυρία Σφακενάκη, σε όλους τους πολίτες που για μια περίοδο ή συστηματικά βρισκόταν στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και για κάποιο λόγο, επειδή θύμωσαν, επειδή απογοητεύτηκαν, απομακρύνθηκαν, τους λέμε ελάτε κοντά στην οικογένειά σας. Όμως απευθυνόμαστε και σε κάθε πολίτη που είτε και το προηγούμενο διάστημα είχε επιλέξει να βρίσκει στον καναπέ, μακριά και να απέχει από τις εκλογές, ή ακόμα και αυτούς που ψήφισαν για κάποιο λόγο ΣΥΡΙΖΑ επειδή πίστηκαν, γοητεύτηκαν από τον κύριο Τσίπρα. Τους λέμε ελάτε κοντά. Ελάτε κοντά, ακούστε το λόγο της θέσης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λόγο καθαρό, κρυστάλλινο. Και αν έχουμε διδαχτεί κάτι με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κινούμενοι σε όλη την επικράτεια, είναι ότι οι πολίτες θέλουν μια σχέση εμπιστοσύνης και εντιμότητας μεταξύ πολίτη και πολιτικού. Και αυτό το καλλιεργούμε και το επιδιώκουμε με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη μπροστάρι. Και ένα παραπάνω για την Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό που εκπέμπει σήμερα ο λόγος της θέσης του κομματός μας, ένα φιλελεύθερο κεντρό λόγο, είναι βέβαιο ότι βρίσκει ανταπόκριση και κλειδώνουν οι σχέσεις μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών Κριτών, mm-hmm. που για πολλά χρόνια πιθανότατα να υπήρξαν και πολέμοι της παρατάξεώς μας. Εμείς χαιρόμαστε για αυτή την εξέλιξη. Τιμούμε και σεβόμαστε τον οποιοδήποτε πολίτη επιλέγει να περάσει το χαντάκι που για χρόνια πιθανότατα καλλιεργούσε και ο ίδιος, ώστε να υπάρχει μεταξύ του μεν και το δε, mm-hmm. και του λέμε ελάτε κοντά. Πάμε να δώσουμε τα χέρια, δίνουμε τα χέρια για να παλέψουμε όλοι μαζί. Η Ελλάδα χρειάζεται μια δυνατή εκπροσώπηση, μια ισχυρή κυβέρνηση στην επόμενη περίοδο, ένα πρωθυπουργό που θα έχει την απόλυτη νομιμοποίηση και θα έχει καθαρή εντολή να τρέξει άμεσα σε παρεμβάσεις, μεταρρυθμίσεις και σε έργο χρήσιμο και αποτελεσματικό και ορατό για όλους τους πολίτες. Θέλω να προλάβω να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ότι έχει να κάνει και με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, τα οποία τα χαρακτηρίσατε προεκλογικού τύπου. Αυτά δεν. Τι μπορεί να περιμένει κανείς 10 μέρες πριν τις εκλογές. 10 μέρες πριν τις εκλογές, πέρα από το να σκεφτεί φωναχτά ότι πάει να εξαγοράσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι μια ανάσα. Ενδεχομένως και αυτή τη χρονική στιγμή. Χαιρόμαστε για οτιδήποτε θετικό γίνεται στην Ελλάδα και γίνεται στους Έλληνες πολίτες. Χαιρόμαστε πραγματικά. Αλλά επειδή δεν πρόκειται για 13η σύνταξη, αλλά πρόκειται για μια επιδότηση στην ουσία, δεν ένα επίδομα δηλαδή. Η επιστροφή της. Δεν είναι 13η σύνταξη, όπως έλεγε ότι βαφτίζει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα επίδομα. Mm-hmm. Το οποίο απευθύνεται σε ένα αριθμό συνταξιούχων που το χρειάζεται πραγματικά, αυτό και το υπερψηφίσαμε. Όμως συνάμα, ζητήσαμε να πάψει η μείωση του αφορολόγητου με τροπολογία που καταθέσαμε και που δεν ενέκρινε ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία. Την ίδια ώρα ήμασταν υπέρ, και άλλωστε είναι και μέρος των θέσεών μας, της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 9%, και την ίδια στιγμή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να ψηφίσουν την μερική μείωση του ΦΠΑ. Εμπεγμός. Δηλαδή, ο καφές, για παράδειγμα, δεν συμπεριλάμβανε στο μειωμένο ΦΠΑ, παρά τις εξαγγελίες τις αρχικές. Θέλω να σας πω ότι με ημίμετρα και με γονατογραφήματα και με προχειρότητες προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας έστω την τελευταία στιγμή να εξαγοράσει ψήφους. Εμείς σε αυτή τη λογική δεν ενδίδουμε. Λέμε καθαρά, οτιδήποτε θετικό γίνεται για τους Έλληνες πολίτες, είμαστε εδώ έτοιμοι να το υποστηρίξουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Mm-hmm. Δεν θα πούμε, δεν θα μεμψημυρίσουμε, ούτε θα διστάσουμε να πούμε φωναχτά ναι, αυτό είναι σωστό και το υπερψηφίζουμε, επειδή απλά το φέρνει ο κύριος Τσίπρας εσπευσμένα και λίγο πριν τις εκλογές. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια μικροψυχία. Η Νέα Δημοκρατία διακρίνεται για τη μεγαλοψυχία της, για τη σοβαρότητά της, και επειδή πάντοτε έβαζε το καλό των Ελλήνων και της Ελλάδας από το κομματικό, το αποδεικνύει μέρα με τη μέρα, το αποδεικνύει και σε αυτές τις πρωτοβουλίες που πήραμε το τελευταίο διάστημα. Κύριε Βιεννάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και καλό για άλλη μια φορά τους πολίτες της Κρήτης να βρεθούν την Κυριακή το απόγευμα στις 8 η ώρα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.